Μύρισε καλοκαιράκι. Βέβαια, και είναι υπέροχα έτσι. Χωρίς ομπρέλες, καρέκλες, είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Το σύνθημα για να βγουν μαζικά στις παραλίες οι Χανιώτες έδωσε, όπως φαίνεται, η άνοδος της θερμοκρασίας που φλερτάρει με τους 40 βαθμούς. Πολύ ωραία, πολύ ζέστη, παραλία, θάλασσα, πολύ ωραία. Ναι, μύρισε βέβαια. Τώρα είναι ωραία, ερχόμαστε στη θάλασσα και αυτά, αρκεί να τηρούνται οι αποστάσεις. Προς το παρόν λίγο τηρούνται. Τώρα όταν θα μπουν ομπρέλες και ο κόσμος θα φύγει περισσότερο, δεν ξέρω τι γίνεται. Τηρώντας κατά το δυνατόν τις αποστάσεις ασφαλείας, όσοι δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν εκτός της πόλης, κατέκλυσαν από το πρωί την παραλία της Νέας Χώρας για να απολαύσουν δροσερές βουτιές και στιγμές χαλάρωσης μαζί με τις οικογένειές τους δίπλα στο κύμα. Φουλ καλοκαίρι, φουλ. Ζέστη, ωραία θάλασσα, παραλία, όλα τέλεια. Πόσες φαίνονται οι αποστάσεις? Μια χαρά είναι, ο κόσμος προσέχει, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Ο καθένας έχει την ευθύνη των πραξιών του, οπότε όλα πάνε καλά. Και γραμμές, ναι, νομίζω τηρούνται, γιατί αν δείτε δεν είναι 2-2, 3-3, τώρα με τα πιτσιρίκια είναι λίγο δύσκολο. Τα παιδάκια, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο να τηρήσουν αποστάσεις και κανόνες, αλλά νομίζω γενικά ότι τηρούνται, όχι εντελώς και απόλυτα, αλλά προσέχει και ο κόσμος ακόμα, εντάξει, προσέχει λίγο ακόμα. Παρόλο που το πήγαμε καλά εδώ στην Κρήτη, το πήγαμε πολύ καλά. Αυτό είναι γεγονός. Η απόδραση από τη δύσκολη καθημερινότητα που έζησε κάθε ευσυνείδητος πολίτης στο διάστημα της στήρησης των περιοριστικών μέτρων ήταν, όπως φαίνεται, επιβεβλημένη. Οι Χανιώτες που μιλούν στο φακό της Κρήτη TV δεν κρύβουν τη χαρά και την ανακούφιση που νιώθουν μετά από 2 μήνες αγωνίας και καραντίνας. Καλοκαιράκι μύρισε. Εδώ φέραμε τα παιδιά να κάνουν μια βουτιά. Yeah. Στέφανε, πες γεια. Τι θα κάνουμε? Πώς σας φαίνονται οι αποστάσεις? Τις κρατάει ο κόσμος. Είναι 1-2-3 μέτρα. Εδώ τρέχουμε εδώ προς τα εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ όμως, όπως βλέπεις και εσύ, τις κρατάει ο κόσμος αποστάσεις. Νομίζω είναι καλά. Τα μικρά παιδιά ήταν οι πρωταγωνιστές της ημέρας. Όσο οι γονείς τους φρόντιζαν να τηρήσουν τους κανόνες ασφαλείας, απόλαυσαν βουτιές και παιχνίδι με φόντο ένα πραγματικά ειδηλιακό σκηνικό.